Πάμε στο φιλικό του Σαββάτου αύριο με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Θα ασχοληθούμε λίγο με το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου, το οποίο θα είναι και το τελευταίο φιλικό του Άρη πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Σε ένα παιχνίδι που θα βραβευτεί από τους ανθρώπους των Θεσσαλών και ο Πάκο Ερέρα και ο Θόδωρος Καρπίδης για την άνοδο της ομάδας στην Super League. Στον Ολυμπιακό Βόλο που αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής που ανήκε πέρυσι στο ρόστερ του Άρη. Δεν προλάβαμε να το δούμε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Από φέτος βρίσκεται στον Ολυμπιακό Βόλο και έχει και τη δικιά του σύνδεση με τα Γιάννενα, με τα Πεπέζε αύριο Άρης, καθώς κατάγεται από την πόλη των Ιαννίνων και ο λόγος γίνεται για τον Άρη Λότα, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Άρη, καλησπέρα Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο. Τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσουμε εκεί πέρα, γιατί εδώ εντάξει, έχει πέσει κάπως έτσι, έχει υποχωρήσει κάπως ο καύσωνας που δυσκολεύει και εσάς ποδοσφαιριστές ειδικά αυτό το διάστημα. Εδώ πέρα παραμένει υψηλή θερμοκρασία και θα είναι πιο δύσκολο το έργο για τους ποδοσφαιριστές. Μια νέα προσπάθεια για τον Ολυμπιακό Βόλο την φετινή σεζόν, στην οποία συμμετέχεις και εσύ. Πώς προέκυψε μετά από την αποχώρηση από τον Άρη ο Ολυμπιακός Βόλου? Κοιτάξτε, το ότι η ομάδα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, αυτό είναι μόνο στα χαρτιά. Η διοίκηση εδώ πέρα έχει κάνει εξαιρετικές κινήσεις και είναι πάρα πολύ οργανωμένη σε όλο το project που έχει δημιουργήσει. Και νομίζω καθαρά η ομάδα δουλεύει επαγγελματικά σε όλους τους τομείς. Από προπονητικά, γήπεδα, οργάνωση και όλα τα εφόδια που χρειάζεται να έχει μια ομάδα για να κάνει το βήμα παραπάνω και να επιστρέψει εκεί πέρα στην football league που ήταν τόσα χρόνια. Άρα φαντάζομαι ότι δεν χρειάστηκε να το σκεφτείς και πάρα πολύ για να πάρεις την απόφαση σου να πας στο Βόλο. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι. Και φαντάζομαι ότι το παιχνίδι με τον Άρη, δεν ξέρω πόσα φιλικά έχει την αλήθεια ακόμα μετά, αλλά θα είναι σίγουρα το πιο δυνατό σας τεστ πριν ρηχθείτε σε αυτή την κούρσα, σε αυτή τη μάχη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, της ΓΑΜΑ Εθνικής φέτος. Θα είναι το δεύτερο φιλικό για μας. Ο Άρης θα είναι πιο έτοιμος γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σίγουρα ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι για να δείξουμε αυτά που πρέπει και αυτά που έχουμε δουλέψει. Τα πόδια είναι βαριά όπως όλο το παιχνίδι σε αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας. Και νομίζω να γίνει ένα καλό φιλικό, να έρθει κόσμο στο γήπεδο που τον περιμένουμε και από τις δύο ομάδες. Όλοι ξέρουμε για τον κόσμο του Άρη. Και εδώ πέρα ο κόσμος είναι πάρα πολύ οργανωμένος και πολύ δεμένος, είναι μια γροθιά για να βοηθήσει και εμάς να είναι ο 10ος παίκτης για να επιστρέψουμε στην πολύ. Και για σένα νομίζω θα είναι και κάπως ιδιαίτερο το φιλικό της Κυριακής, έστω και αν είναι φιλικό παιχνίδι, γιατί ήσουν πέρυσι στην ομάδα, ήσουν και εσύ κομμάτι της ανόδου. Δεν σε είδαμε βέβαια να αγωνίζεσαι σίγουρα όσο θα ήθελες και εσύ σε μια ιδιαίτερη χρονιά για σένα, που σε βρήκε να γίνεσαι ομοιραίος, γιατί ήμασταν εκεί πέρα κιόλας και αντικρίσαμε τις εικόνες, να γίνεσαι ομοιραίος για την αναγέννηση καρδίτσας. Πάντα όμως με επαγγελματισμό, έτσι. Εντάξει, σίγουρα όταν παίζεις τον Άρη, το έχουμε ξαναπεί, δεν γίνεται να κάνεις χάρες, ούτε να μην παίζεις το 100%. Έτσι και να είμαι εγώ, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο παιδί στη θέση μου. Σημαίνει και ότι κάναμε το αυτονόητο και κέρδισε η ομάδα και πήρε 3 βαθμούς. Άσχετα αν είχαμε βγει μαθηματικά και δεν τους χρειαζόμασταν. Ο κόσμος του Άρη τα τελευταία χρόνια, όπως έχω ξαναπεί, έχει ταλαιπωρηθεί. Φέτος χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, γιατί η διοίκηση έχει φτιάξει μια καινούρια ομάδα με ένα νέο προπονητή. Και νομίζω ότι και με βάση το πρόγραμμα που έχει, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και να είναι η βάση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η δική σας βάση πέρυσι, και το λέγατε και εσείς στις δηλώσεις σας, της περσινής ομάδας, του περσινού ρόστερ, ήταν το πολύ καλό οικογενειακό κλίμα που βλέπαμε μέσα στα αποδυτηριές. Ήταν μια γροθιά, ήταν ο ένας για τον άλλον. Κάτι τέτοιο φαίνεται να διαμορφώνεται και φέτος στον Άρη. Συμφωνείς και εσύ με αυτό που λένε και συμπαίχτες σου που έχουν, και πρώην συμπαίχτες που έχουν παραμείνει στην ομάδα, ότι είναι η αρχή για να κάνει το οτιδήποτε μια ομάδα μέσα σε μια σεζόν? Σίγουρα σε όλες τις ομάδες είναι αυτό, όχι μόνο στην ομάδα του Άρη. Σε όλες τις ομάδες, άμα δεν υπάρχει οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια και δεν είμαστε όλοι μια γροθιά ο ένας για τον άλλον, δεν μπορεί να πετύχει καμία ομάδα τίποτα. Είναι σαν ένα σπίτι, αυτό είναι το σπίτι μας. Αν στο σπίτι δεν είναι ενωμένη η οικογένεια, νομίζω ότι και έξω δεν θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα όλοι μαζί.
Έτσι είναι και στα αποδυτήρια, έτσι θα είμαστε και εμείς φέτος εδώ στο Βόλο, έτσι θα είναι και ο Άρης πιστεύω φέτος, που έχει κρατήσει κάποια παιδιά από πέρυσι και έχει πάρει και άλλα παιδιά που ξέρουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι σαν αρχή αυτό πρέπει να είναι σε όλες τις ομάδες, να είναι μια γροθιά για να συνεχίζουν βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι και κάθε μέρα στην προπόνηση ο ένας για τον άλλον για να παίρνουν τους τρεις βαθμούς. Και ένας από τους ποδοσφαιριστές, αν όχι από μοναδικός, αλλά ένας από τους ποδοσφαιριστές που πρωτοστατούν, θα λέγαμε, προκειμένου να υπάρχει αυτή η ενότητα και το καλό κλίμα στην ομάδα και αποτελεί νομίζω και μια ηγετική φυσιογνωμία, φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ, είναι και ο Γιώργος Οδελιζήσης, που τον βλέπουμε να έχει έτσι έναν διαφορετικό ρόλο φέτος, που φαίνεται να εμπνέει και την υπόλοιπη ομάδα. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος καταρχήν και μετά από τους ποδοσφαιριστές θα έλεγα εγώ. Έχει αυτό το ηγετικό στυλ, μιλάει με τα παιδιά στα αποδυτήρια, μιλάει μες στον αγώνα, είναι ηγέτης. Mm-hmm. Και δεν έγινε τυχαία αρχηγός με το που ήρθε στην ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έγινε χαριστικά δηλαδή αρχηγός. Νομίζω ότι και η σταθερότητα που έδειξε πέρυσι και φέτος που δίνει σταθερότητα στα φιλικά, γιατί παρακολουθώ τα παιδιά και την ομάδα, mm-hmm. Νομίζω ότι με την αξία του έχει γίνει αρχηγός και κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι πέρυσι ήταν ο πιο σταθερός MVP της ομάδας. Σε και πολλά μάτς και γκολ και ναι, αγωνιστικά. Με τρία σημαντικά γκολ τα οποία σημείωσε και χάρισαν 9 βαθμούς στον αέρα. Ναι. Ναι, ναι, ήταν γκολ βαθμοί για την ομάδα του τερματοδιελιζή στην περσινή σεζόν. Και μιας που είπες ότι παρακολουθείς κιόλας και τον Άρη όποτε μπορείς και βλέπεις τι γίνεται γενικότερα, φαίνεται ότι ο Άρης φέτος πάει να κάνει το κάτι παραπάνω με ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ, το οποίο όμως φαίνεται λόγω της φιλοσοφίας που επικρατεί από τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος θέλει η ομάδα του να παίζει ποδόσφαιρο, χρειάζεται υπομονή και χρόνος. Που το έχω συζητήσει και με άλλους βέβαια, που έχουμε βγάλει τις προηγούμενες μέρες, και φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ ότι η υπομονή στην Ελλάδα γενικότερα δεν τη συναντάς και πολύ, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Την πίεση χρόνου που λέμε. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που έχουν όλοι οι φίλοι στην Ελλάδα. Όπως και για κάποιο ταλέντο ας πούμε, που θέλουν να βάλουν σε μικρή ηλικία, δεν υπάρχει η υπομονή από το φιλάθλο κόσμο, γιατί έχει μάθει αλλιώς, έχει μάθει με τα ονόματα, έχει μάθει με τους ξένους και νομίζω ότι αυτό θα είναι το α και το μέγα για να πάει η ομάδα του Άρη και όλες οι ομάδες που έχουν ένα σκοπό και ένα στόχο. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν υπομονή πρώτα απ' όλα οι φύλαχοι και μετά η ομάδα, ο σύλλογος και η διοίκηση και οι παίχτες. Και να είναι ακόμα πιο κοντά νομίζω στην ομάδα στις δύσκολες στιγμές και στα στραβά αποτελέσματα, όπως ήταν και με εσάς την περσινή σεζόν, μετά από εκείνο το 7-7 που είχαν έρθει κάποια άσχημα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά η στήριξη δεν σταμάτησε να υπάρχει. Σίγουρα οι ομάδες, οι φύλαθλοι στα δύσκολα φαίνονται, στις χαρές όλα είναι καλά. Το θέμα είναι ότι όταν γίνει το πρώτο άτυχο αποτέλεσμα, τότε να δείχνουν ακόμη περισσότερο την αγάπη και τη στήριξη που έχουν στον κόσμο, στον προπονητή και στη διοίκηση, γιατί εκεί φαίνεται και ο υγιής φύλαθλος. Μια ομάδα να κερδίσει συνέχεια δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Βλέπετε και οι μεγάλες ομάδες κάποιες φορές έχουν άτυχα αποτελέσματα, αλλά πρέπει οι φύλαθλοι να είναι ενωμένοι, να δείξουν υπομονή και να δουν το επόμενο παιχνίδι ξεχωριστά για να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Και να είναι προετοιμασμένοι κυρίως για τις δύσκολες στιγμές και τα αποτελέσματα που δεν θα αρέσουν σε κανέναν μας, εντάξει. Σίγουρα, καμία ομάδα δεν θέλει να χάνει. Κανένας προπονητής δεν θέλει να χάνει, κανένας παίκτης δεν θέλει να χάνει, κανένας παίκτης δεν θέλει να μην παίζει. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν, όλοι οι προπονητές θέλουν να κερδίζουν, όλοι οι φίλοι θέλουν να κερδίζουν. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει τρία αποτελέσματα, δεν γίνεται συνέχεια να κερδίζει. Ναι. Πάντως ο Άρης τη φετινή σεζόν με τις προσθήκες που κάνει και με αυτές που είναι πιθανόν να κάνει και μέσα στο επόμενο διάστημα, μπορεί να κοιτάει, αρκετά ψηλά στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά την κλήρωση, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η κλήρωση του Άρη για την ποιότητα που έχουν οι παίχτες και η ομάδα. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει εύκολα ένα 4-4, αλλά αυτό πρέπει να το δείξει στο γήπεδο. Πρέπει να είναι πιο η ομάδα να βλέπει τα παιχνίδια ξεχωριστά και Κυριακή με Κυριακή να παίρνει στους τρεις βαθμούς. Έτσι είναι. Λοιπόν, Άρη, θα σε δούμε και από κοντά την Κυριακή στο φιλικό. Να είσαι καλά και να ευχηθούμε και μια καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά και εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ομάδα και την λάθος. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Να είσαι καλά. Να είσαι λοιπόν, καλά. Αυτό από τον Άρη Λότα, τον 27χρονο Γιαννιώτη Μέσο, ο οποίος ανήκε πέρυσι στο ρόστερ του Άρη, χωρίς να πάρει βέβαια πολλές ευκαιρίες. Ένα παιδί με
Με πολύ ταλέντο, το οποίο όμως κολούσε νομίζω κάπου αλλού γενικότερα. Και ήταν φυσικά, έμεινε χαραγμένος στη μνήμη αρκετών πέρυσι, καθώς ήταν αυτός που με εύστοχο πέναλτι που είχε υποβίβασε την αναγέννηση Καρδίτσας στην Γάμα Εθνική.